Το δικαίωμα τη Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά τη ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, υποστήριξε ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ρωσία σε συνέντευξη εφόλη τη ύλη που παραχώρησε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίο επισκέπτεται σήμερα τη χώρα μα, σε σχετική ερώτηση επέμεινε στην εκπεφρασμένη θέση τη Ρωσία περί ανάγκη σεβασμού τη σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο τη Θάλασσα του 1982. Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 της Σύμβασης προβλέπει ότι κάθε κράτος έχει το κυρίαρχο δικαίωμα να καθορίσει το εύρος των χωρικών υδάτων του έως τα 12 ναυτικά μίλια. Την ίδια στιγμή, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χώρες για κάποιους λόγους καθορίζουν τα χωρικά ύδατα μικρότερου εύρους. Και όταν προκύπτει το ζήτημα της οριοθέτησης της Αιγαλίτιδας ζώνης μεταξύ των όμορων χωρών, αυτό πρέπει να επιλύεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αυτό υπογράμισε ο επικεφαλή τη ρωσική διπλωματία, ο οποίο διαμήνυσε πω η Ρωσία τάσεται υπέρ τη διευθέτηση οποιονδήποτε διαφορών, αποκλειστικά μέσω του πολιτικού διαλόγου, τη εκπώνηση των μέτρων εμπιστοσύνη, τη αναζήτηση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων με βάση τους κανόνες του κανόνε του διεθνού δικαίου. Την ίδια ώρα, ωστόσο, που η Ρωσία υποστηρίζει το δικαίωμά μα για επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια ο ίδιο ο Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη βάζει τέλο στη συζήτηση περί έμπρακτη υπεράσπιση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και τη δυνητική ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αρνείται το δικαίωμα αυτό δηλώνοντα ότι η υποχρέωση τη κυβέρνηση είναι να υπερασπίζεται την ελληνική κυριαρχία, η οποία εκτείνεται στα 6 ναυτικά μίλια στη θάλασσα και στα 10 ναυτικά μίλια στον αέρα.